Ενότητα, όχι πρόορες εκλογές, νίκη στις επόμενες εκλογές. Ποιον ψηφίζουν για διάδοχο, είναι ο κεντρικός τίτλος του θέματος. Ζητώ συγγνώμη. Και η δημοσκόπηση, πρώτη και μέσω κάλπης, όπως μας ενημερώνει η εφημερίδα, θέλει, ζητώ συγγνώμη και πάλι, τους κυρίους Αρσένη και Σιμίτη να προηγούνται στην κούρσα της διαδοχής. Σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, το 89% των ερωτηθέντων θέλουν μετά το πέρας του προβλήματος υγείας του κυρίου Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός να παραιτηθεί από την θέση που κατέχει. Ώρα να πάρει αποφάσεις ο Πρόεδρος, τιτλοφορεί Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία, συνέντευξη του Υπουργού Τύπου Τηλέμαχου Χιτήρη, η οποία αναγγέλλεται στην πρώτη τη σελίδα επίσης. Για τη συνέχεια, η εφημερίδα Κυριακάτικος Ριζοσπάστης, τον διευθυντή της οποίας επίσης φιλοξενούμε, τον κύριο Τάκη Τσίγκα, φιλοξενούμε σήμερα στον Κυριακάτικο Τύπο. Χωρίς πρωτοσέλιδη αναφορά και αυτή την Κυριακή, στην υπόθεση του Πρωθυπουργού Ριζοσπάστης, συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης για χιλιάδες εργαζομένους είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Πρώτο θέμα, η καθήλωση περισσότερων από 2 εκατομμύρια Ελλήνων στα όρια της φτώχειας, όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενοι δικές της αναλύσεις και επεξεργασίες, αλλά και υπογραμμίσεις της Κοινοτικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Φωτογραφίες και στοιχεία επίσης για την αυριανή Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, καθώς και αναγγελίες θεμάτων για την παραμονή του ΟΤΕ εκτός χρηματιστηρίου και για τις νέες θέσεις των ευρωσυνδικάτων υπάρχουν επίσης στην πρώτη σελίδα του Κυριακάτικου Ριζοσπάστη. Η εφημερίδα «Ο Λόγος για τη συνέχεια» με τον Ανδρέα και το λαό είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, αναφορά σε αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών Γιώργου Δασκαλάκη. Μεταξύ των υποτίτλων «Τι απαντά ο Άκης στον Εύερτ, αύριο το εκτελεστικό, μεθαύριο η κυβερνητική επιτροπή». Στο πρώτο μέρος της πρώτης σελίδας προαναγγέλλεται ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου βγαίνει από την εντατική περίπου σε 10 ημέρες. Περνάμε στην εφημερίδα «Πριν», αφιερωμένο στη δοκιμασία του κοινοτικού μοντέλου στην Ευρώπη, που διαπιστώνει ή προαναγγέλει η εφημερίδα «Πριν», είναι το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης της σελίδας. Φωτογραφίες και τίτλος «Βατερλό και του Μάστριχτ στους δρόμους της Ευρώπης». Μεταξύ των υποτίτλων «Στα πρόθυρα κατάρρευσης η Οικονομική και η Νομισματική Ένωση», «Πανικόβλητη, Κολ, Bundesbank στηρίζουν το Σιράκ», «Προεόρτια σε Βέλγιο, Ιταλία και Ισπανία» από την εφημερίδα «Πριν». Σε διαφορετικό κλίμα, η πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» αναφέρεται στην εκτέλεση 6.000, όπως τονίζει, δημοσίων έργων, παρά την ύπαρξη προβλημάτων, προφανώς στο κυβερνητικό πεδίο. Εννοεί η εφημερίδα. Ανάπτυξη και διαδοχή είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, υπότιτλοι «Αισιοδοξία για την υγεία του κυρίου Παπανδρέου», «Η Δελφίνη και τα σχέδιά τους», άρθρο του εκδότη διευθυντή της εφημερίδας Σταύρου Ψυχάρη, υπογραμμίζει την οικονομική σταθερότητα παρά την περιπέτεια του κυρίου Παπανδρέου. Ο κ. Ψυχάρης αναφέρεται στην προσδοκία που δημιουργούν ανεπίσημες εκτιμήσεις του κ. Δημήτρη Κρεμαστινού περί προσεχούς εξόδου του Πρωθυπουργού από το Ωνάσιο και την συνδέει με τις ανάγκες εφαρμογής και διατήρησης της αναπτυξιακής διαδικασίας. Εκτενείς αναφορές στο θέμα της περιουσίας της Αθηνάς Ωνάση καταλαμβάνουν επίσης μεγάλο μέρος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής». Υπέρ της εκλογής Πρωθυπουργού τώρα τίθεται η εφημερίδα «Το Παρόν». Αλλιώς, όπως προβλέπει και ο πρώτος της τίτλος, πάμε σε εκρήξεις μεταξύ των υποτίτλων. Παραίτηση Ανδρέα θα ζητήσουν κορυφαία στελέχη και τα παιδιά του. Σε τραγωδία οδηγείται το κίνημα. Στην πρώτη σελίδα, άρθρο του Μάκη Κουρί με τίτλο «Δυστυχώς επτοχεύσαμε». Και μεταξύ των υπολείπων θεμάτων, η ενοικίαση γραφείων εν ώψη της ίδρυσης του κόμματος κ. Δημήτρη Τσοβόλα και η απελευθέρωση του ωραρίου στα κέντρα διασκέδασης την Παρασκευή και το Σάββατο. Και τέλος, ολοκληρώνουμε με τον τύπο της Κυριακής. Από δημοσκόπηση σχετική με τις εξελίξεις γύρω από τον Άσιο είναι το πρώτο θέμα και αυτή της εφημερίδας. Τίτλος «Οργή λαού για τη μακάβρια φάρσα», πλαγιότιτλος «Πλειοψηφία και στον κόσμο του Πασόκ» κατά Ανδρέα Δήμητρας. Υπότιτλοι «Διαδοχή, τι παιχνίδι παίζουν πρεσβείες και συμφέροντα», «Καστρί, η Μαργαρίτα ανέλαβε ρόλο ενωτικό», «Εκάλυση μύτης και παιδιά στο στόχαστρο», στην πρώτη σελίδα και η αναγγελία θέματος με τίτλο «Όλα του γάμου δύσκολα» και υπότιτλος «Χωρίζει ένα στα τρία ζευγάρια». Πριν περάσουμε κυρίες και κύριοι στους καλεσμένους μας, στους διευθυντές των εφημερίδων Κυριακάτικος Ριζοσπάστης και επενδυτής τους κυρίους Στάκη Τσίγκα και Μιχάλη Ανδρουλιδάκη, να συνδεθούμε με τον Άσιο, όπως ανακοινώθηκε από τις 12 χθες το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ. Ο κύριος Παπανδρέου ανέπνεε με τις δικές του δυνάμεις, ενώ υπευλήθηκε πάλι σε αιμοκάθαρση και αιμοδιήθηση. Να δούμε τώρα τι νεότερα υπάρχουν. Στον Άσιο βρίσκεται ο Σωτήρης Δανέζης.
Σωτήρη, καλή σου μέρα. Θανάση, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σταθεροποιημένη παρουσιάζεται η κατάσταση υγείας του Πρωθυπουργού, αν και πνέει κάποιος αέρας αισιοδοξίας μετά το χθεσινό βραδινό ανακοινωθέν, σύμφωνα με το οποίο από τις 12 το μεσημέρι ο κ. Παπανδρέου ανέπνεε με τις δικές του δυνάμεις. Βέβαια, αργά το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, επανήλθε η μηχανική υποστήριξη για να ξεκουραστεί. Σημαντικό πάντως είναι ότι τα χρονικά διαστήματα που ο κύριος Παπανδρέου αναπνέει με τις φυσικές του δυνάμεις αυξάνονται προοδευτικά, κάτι που για τους γιατρούς σημαίνει ότι αποδίδει η φαρμακευτική αγωγή, η φυσιοθεραπεία, αλλά και το ανάλογο πρόγραμμα σύντησης για τόνωση των μεσοπλευρικών μειώνων. Ο πονοκέφαλος για τους γιατρούς τώρα είναι το νεφρικό σύστημα, καθώς ο Πρωθυπουργός χθες υποβλήθηκε εκ νέου σε αιμοκάθαρση και αιμοδιήθηση. Οι προσπάθειες των γιατρών επικεντρώνονται, όπως είπαμε και πιο πριν, στο νεφρικό σύστημα, γιατί εκτιμούν ότι αν ξεπεραστεί το πρόβλημα θα υπάρξει και βελτίωση της γενικότερης κλινικής εικόνας. Άλλοι γιατροί πάλι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι με την εικόνα που παρουσιάζουν τα νεφρά του Πρωθυπουργού, αυτή την σταθερή εικόνα που παρουσιάζουν, κλινική εικόνα. Πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα για μία εβδομάδα περίπου, τότε ο Πρωθυπουργός θα είναι αναγκασμένος να είναι μόνιμα συνδεδεμένος με τεχνητό νεφρό. Κατά άλλα, οι θεράποντες γιατί του κ. Παπανδρέου είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το χρόνο που ο Ανδρέας Παπανδρέου θα βγει από τον Άσιο. Δεν λείπουν βέβαια και οι αισιόδοξοι που βλέπουν τον Πρωθυπουργό να επιστρέφει στην Εκάλη μέχρι την, ή μάλλον μέσα στην περίοδο των γιορτών. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχουν τα πράγματα, οι γιατροί λένε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν θα βγει από τον Άσιο, θα είναι 100% καλά. Θανάση. Μάλιστα, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία και λίγο αργότερα να συναντηθούμε και πάλι να μας δώσεις μια ακόμη εικόνα από τον Άσιο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στους προσκεκλημένους μας. Μαζί μας σήμερα ο διευθυντής της εφημερίδας Κυριακάτικος Ριζοσπάστης, ο κ. Στάκης Τσίγκας, που βρίσκεται στο στούντιο 2, και ο εκδότης και διευθυντής εφημερίδας Επενδυτής, ο κ. Μιχάλης Ανδρουλιδάκης, που μας περιμένει στο στούντιο 3 του Φαλήρου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Τσίγκα, να ξεκινήσω από εσάς. Πριν συζητήσουμε για το πρώτο θέμα της εφημερίδας σας, που βεβαίως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και δεν είναι άλλο από τις συνθήκες εξαθλίωσης ενός πολύ μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ο ριζοσπάστης επί τρεις εβδομάδες για την ακρίβεια δεν έχει κάνει πρώτο θέμα την υγεία του κ. Παπανδρέου και τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί. Στην αρχή γιατί απλά και μόνο έτσι εκτιμούσαμε την πολιτική σημασία και την ειδησιογραφική του θέματος αυτού. Την ειδησιογραφική, να ξεκινήσω από το εύκολο, γιατί η τηλεόραση, το ραδιόφωνο τρώνε σε μεγάλο βαθμό το ψωμί του έντυπου λόγου, των εφημερίδων. Και όταν τα πάντα είναι γνωστά από την περασμένη μέρα, το βράδυ, για την υγεία του Πρωθυπουργού και την εξέλιξη γύρω από αυτή, την άλλη μέρα το πρωί δεν μένει τίποτε το ειδησιογραφικό για να πεις καινούριο. Αυτό όμως είναι το μικρότερο, έχει τη μικρότερη σημασία. Κύρια σημασία για μας έχει πολιτική σημασία του θέματος αυτού. Η οποία είναι επειδή, περίεργη. Βεβαίως, υπαρκτή είναι η πολιτική σημασία, όχι όμως με τον τρόπο που άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εφημερίδες αν θέλετε, το βλέπουν. Πάντως δεν την αξιολογείται ως πρώτης. Ναι, γιατί δεν βλέπουμε ότι, για παράδειγμα να το πω απλά, ότι είτε δεν είχε αρρωστήσει ο κύριος Πρωθυπουργός, είτε τώρα που είναι άρρωστος, είτε αν υπάρξει διάδοχος. Ένας από τους όποιους είναι σήμερα επίδοξοι διάδοχοι, ο ίδιος κρατικός προϋπολογισμός θα είχε κατατεθεί στη Βουλή, ο ίδιος κρατικός προϋπολογισμός θα ψηφιζόταν με αυτόν τον σημερινό και επομένως η ίδια ουσιαστικά πολιτική θα εφαρμοζόταν. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη δεν βλέπουμε αυτήν την πολιτική σημασία που θέλουν να προσδώσουν οι άλλες εφημερίδες κάνοντας κάθε μέρα επί τρεις εβδομάδες τώρα ως θέμα τους πρωτοσέλιδο και κεντρικό την υγεία του Πρωθυπουργού και την διαδοχολογία, την ασθενειολογία διαδοχολογία θα έλεγα εγώ. Αλλά εξακολουθούμε, παρά το ότι πολλές φορές έχουμε βάλει στην πρώτη σελίδα, όχι όμως ως κεντρικό θέμα, αυτά τα ζητήματα, εξακολουθούμε να είμαστε προσανατολισμένοι σε θέματα σαν το σημερινό. Θα μιλήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το σημερινό. Κύριε Ανδρουλιδάκη, ο κ. Τσίγκας λέει ότι σημασία δεν έχουν, καθοριστική σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα και η ασθένεια του Πρωθυπουργού, αλλά η πολιτική η οποία παραμένει ίδια.
Κοιτάξτε, πράγματι η πολιτική παραμένει ίδια. Πριν από μερικές μέρες ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Υπουργός Οικονομικών, σε μια αποκαλυπτική, θα έλεγα, συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, είπε ότι τα περιθώρια που έχουμε ως χώρα και ως οικονομία να αλλάξουμε αυτή την πολιτική είναι πάρα πολύ στενά. Και γιατί έχουμε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο μας υποχρεώνει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική, αλλά και γιατί υπάρχει το Maastricht, υπάρχει μια πολιτική η οποία έχει καθοριστεί από τις 15 πια κυβερνήσεις των χρονών μελών της κοινότητας, η οποία επίσης μας επιβάλλει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Ωστόσο, εγώ διαφωνώ στο ότι τα όσα συμβαίνουν στο Ωνάσιο και γύρω από την κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού και τις εξελίξεις που αυτή συνεπάγεται για την χώρα δεν είναι σημαντικά γεγονότα. Βέβαια, η κάθε εφημερίδα έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να αποφασίζει για ό,τι κάνει. Διότι βέβαια οι πληροφορίες για την υγεία του Πρωθυπουργού είναι δεδομένες, όπως αυτές βγαίνουν μέσα από τα ανακοινοθέντα. Ωστόσο, γύρω από το Ωνάσιο και γύρω από την κυβέρνηση και τον Ανδρέα Παπανδρέου υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες έχουν πιστεύω κορυφαίο ενδιαφέρον για τον μέσο Έλληνα πολίτη και τις παρακολουθεί πιστεύω με πραγματικό ενδιαφέρον και με πραγματική βούληση να μάθει περισσότερα. Γιατί είναι από αυτά τα πράγματα που θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το μέλλον του. Τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο και εδώ έχουμε μια αλλαγή φρουράς, ή τουλάχιστον πάμε σε μια αλλαγή φρουράς, από έναν 20ετή, 15ετή τουλάχιστον ηγέτη στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται, διαφαίνεται τώρα ότι αλλάζει το πρόσωπο. Νομίζω ότι ίσως δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να αλλάξει καθοριστικά, τελείως, ολοκληρωτικά η πολιτική. Mm-hmm. Ωστόσο, στην καθημερινότητα, στην καθημερινή διαχείριση, αν θέλετε, το νέο πρόσωπο θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Για να δούμε το δικό σας πρωτοσέλιδο, το οποίο είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό σενάριο. Οι πληροφορίες σας λένε ότι αν όλα πάνε καλά. Δεν είναι σενάριο, είναι πραγματικότητα. Για να δούμε. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά με την υγεία του Πρόεδρου, του ΠΑΣΟΚ, θα εγκυστρωθεί στην Πρωθυπουργία και θα έχει σαν επακόλουθο την παρέτηση 4 υπουργών. Δεν αναφέρεται όμως τα ονόματα των υπουργών. Να πω καταρχήν ότι το ρεπορτάζ αυτό. Οι αποκλειστικές αυτές πληροφορίες υπογράφονται από έναν πολύ έγκυρο συντάκτη που είναι ο Σταύρος Λιγερός, πολύ γνωστός για τη σχέση του με το χώρο του κυβερνώντος κόμματος σε ό,τι αφορά την δυνατότητά του να έχει πολύ καλή πληροφόρηση. Είναι γνωστό. Λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, τα ονόματα δεν αποκαλύπτονται και ο λόγος είναι προφανής, διότι μια αποκάλυψη αυτή τη στιγμή των ονομάτων αυτών θα δημιουργούσε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, καταρχήν θα εκέγονται αυτά τα τέσσερα πρόσωπα τα οποία θα. Είτε θα ήταν αναγκασμένα να διαψεύσουν μια τέτοια κίνηση, είτε θα εδέχονται το ταπειρά όλων των υπολείπων στο ΠΑΣΟΚ, διότι πολλά πράγματα στο ΠΑΣΟΚ λέγονται στα παρασκήνια και στις. Και δεν λέγονται στο προσκήνιο. Δεν λέγονται όμως στο προσκήνιο. Πάντως, περίπου τους φωτογραφίζεται υποσημειώνοντας ότι δεν έχουν κάποια σχέση με τους υποψηφίους. Με τους δελφίνους, τους 3-4 δελφίνους, και δεν έχουν να κάνουν και με το άμεσο το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Είναι σημαντικά πρόσωπα στο κυβερνό κόμμα και στην κυβέρνηση και πράγματι η παρέτησή τους, για την οποία είμαστε, μας έχουν διαβεβαιώσει, διότι βέβαια οι πληροφορίες προέρχονται από τους ίδιους, θα είναι πραγματικότητα εφόσον ο Ανδρέας Παπανδρέου, και αυτό δείχνουν δυστυχώς οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εφόσον δηλαδή η υγεία του συνεχίσει να βελτιώνεται, όπως και από όσα ακούσαμε προηγουμένως από τον συνάδελφό σας από το Ωνάσιο, ο Ανδρέας Παπανδρέου θα επιστρέψει στην ΕΚΑΛΗ και θα επιστρέψει ακόμα και αν δεν είναι τελείως καλά από ό,τι φαίνεται, έτσι σε μια προσπάθεια να φανεί ότι είναι τελείως καλά και ότι μπορεί να κυβερνήσει. Και σε αυτή την περίπτωση διαφαίνεται ο κίνδυνος ο Ανδρέας Παπανδρέου να θελήσει να παραμείνει στην Πρωθυπουργία κυβερνώντας δια αλληλογραφίας και δι' άλλων προσώπων. Κύριε Ανδρουλιδάκη, δεν τον αδικούμε λίγο τον κύριο Παπανδρέου, ισχυριζόμενοι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις των γιατρών θα επιμείνει, πως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θέλησε ως τώρα να διαμορφώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα εμφανίζεται, θα εκλέγεται, θα επιλέγεται ο διάδοχος, δείχνει ότι ίσως δεν είναι ακόμα στις προθέσεις του ή δεν ήταν στις προθέσεις του ως τη μέρα που μπήκε στο Ωνάσιο. Φοβούμε ότι η κατάσταση, η εξέλιξη της υγείας του όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων 20 ημερών που τον έχει θέσει εκ των πραγμάτων εκτός λειτουργίας, εκτός κυβερνητικής και προσωπικής λειτουργίας ίσως, δεν του έχει δώσει το καιρό, το χρόνο να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, σε καλύτερη κατάσταση υγείας πια, επιστρέφοντας στην ΕΚΑΛΗ, νομίζω ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του, οι οποίοι θα χάσουν πολλά εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία, θα πιθανόν είναι ένα σενάριο. Δεν λέμε ότι είναι. Εννοείται τη σύζυγο του Πρωθυπουργού.
τη σύνδεση του Πρωθυπουργού κυρίως και βέβαια κάποιους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν εξουσία και αυτοί προνόμια. Είναι περί τους 15, αν δεν κάνω λάθος, θα θελήσουν να κρατήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως μέχρι τις εκλογές, γιατί πιστεύω ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Τσίγκα, να ρωτήσω εσάς, το πολιτικό πρόβλημα υφίσταται, εκτός και αν έχετε άλλη άποψη. Ποια θα μπορούσε να είναι η ενδεδειγμένη λύση για να κυλήσουν όλα ομαλά? Το πολιτικό πρόβλημα υφίσταται και δεν συμφωνώ ότι με όσους λένε ότι το πρόβλημα αυτό έχει περιεχόμενο κενού, πολιτικού κενού, ακυβερνησίας. Κυβερνησία κενού δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση όντως με τον ένα ή άλλο τρόπο, στον ένα ή άλλο βαθμό συνεχίζει την πολιτική της, την εφαρμόζει. Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα και υπάρχει και υπήρχε και πριν την ασθένεια, την τωρινή περιπέτεια του Πρωθυπουργού. Είχε άλλωστε τεθεί, τα προβλήματα της διαδοχής είχαν τεθεί και από πριν, δυνάμωσαν και επιταχύνθηκαν οι σχετικές διεργασίες με την τελευταία περιπέτεια του Πρωθυπουργού. Ναι. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της διαδοχής που ούτως ή άλλως είχε ήδη τεθεί, φέρνει, αν θέλετε, προβλήματα μέσα στον κυβερνητικό σχηματισμό. Έχει πρόβλημα ακόμη αποδοχής, ακόμη και ο αναπληρωτής του Πρωθυπουργού. Έχει πρόβλημα σε έναν βαθμό τουλάχιστον εφαρμογής δηλαδή και το ίδιο, ο ίδιος ο νόμος που προβλέπει την αναπλήρωση του Πρωθυπουργού. Τέτοιο είναι το πολιτικό πρόβλημα. Η λύση του είναι, αφού το πρόβλημα ούτως ή άλλως είχε τεθεί, πολύ περισσότερο δυνάμωσε το πρόβλημα της διαδοχής δηλαδή, και δυνάμωσε και αντικειμενικά επιταχύνεται, θέλει, απαιτεί τη λύση του και με την τελευταία ασθένεια του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου. Κοιτάξτε, ναι, ναι, και... συνεχίζεται η κυβερνητική λειτουργία, συνεχίζεται, θα λέγαμε, η διαχείριση. Γι' αυτό έχουμε κατάθεση προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση και το κυβερνό κόμμα είναι έτοιμοι να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι στα κορυφαία προβλήματα αυτής της εποχής, και αν ξέρετε ότι το επόμενο Σάββατο έχουμε τη διάσκεψη κορυφής των ηγετών των χωρών μελών της κοινότητας στη Μαδρίτη, αλλά και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, κατά τη γνώμη μου, η χώρα είναι απούσα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρωθυπουργό και δεν γνωρίζω για πόσο διάστημα, όσο τουλάχιστον ο Ανδρέας Παπανδρέου θα παραμένει στην διακυβέρνηση από τη θέση του πρωθυπουργού και στο κρεβάτι ταυτόχρονα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι, ή αν δεν είναι στο κρεβάτι, σε μια καρέκλα που, από την οποία δύσκολο θα μπορεί να μετακινηθεί, θα είναι δύσκολο να έχουμε εκείνες τις παρεμβάσεις στο διεθνές στερέωμα, αν θέλετε, για τα διεθνή συμφέροντα της χώρας, σε τέτοιο βαθμό που πράγματι η φωνή της Ελλάδος να ακουστεί σε κρίσιμους τομείς και σε κρίσιμους χώρους όπως αυτός, όπως είπα προηγουμένως, της Μαδρίτης και της διάσκεψης κορυφής, όπου θα ληφθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για πολύ σοβαρά θέματα. Ξέρετε ότι, και πολύ σωστά είπε ο κ. Τσίγκας προηγουμένως, αναφέρθηκε στο θέμα του Μάστρικτ και στις επιλογές που έχουν γίνει. Φαίνεται ότι στη Μαδρίτη θα ληφθούν αποφάσεις για το πού πάμε, για το πώς θα αλλάξουμε αυτή την πορεία, η οποία φαίνεται να βαλτώνει σε σημαντικό βαθμό. Και εδώ θα απουσιάζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, όσο ικανός και αν είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Νομίζω ότι δεν έχει ούτε την δυνατότητα, αν θέλετε, από πλευράς εμπειρίας και από πλευράς γνώσεων και πληροφόρησης, στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα που είχε και να ενημερωθεί, δεν πιστεύω ότι κατάφερε, ότι μπορεί να καταφέρει να έχει αυτή την ενημέρωση που χρειάζεται. Και βέβαια ούτε έχει τη δύναμη, που δεν είναι ούτε πρωθυπουργός. Θα λέγατε ότι υπάρχει κενό εξουσίας, κύριε Ανδρουλιδάκη? Δεν λέω ότι υπάρχει κενό εξουσίας. Λέω ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης της εξουσίας, στο βαθμό τουλάχιστον και με τη δυνατότητα που πρέπει να έχει ένας πρωθυπουργός. Δεν μπορεί ο Άκης Τσοχαντζόπουλος να δεσμεύσει τη χώρα, διότι περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για διάσκεψη κορυφής ηγετών χωρών μελών της κοινότητας, να δεσμεύσει τη χώρα όπως θα το έκανε ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος γνωρίζει ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, γνωρίζει ότι οι αποφάσεις του θα τύχουν της έγκρισης τουλάχιστον των μελών της κυβέρνησης και του κόμματός του. Υπάρχει και δημοσίευμα, κύριε Τσίγκα, να ρωτήσω και κάτι επιπλέον, ναι, και πατάτε σχετικά. Υπάρχει και δημοσίευμα σήμερα από την εφημερίδα Δέσμευτο, σύμφωνα με το οποίο δεν αποκλείεται να καταθέσει πρόταση μομφής ακριβώς για αυτό το κενό εξουσίας, ή όπως το χαρακτήρισε ο κ. Ανδρουλιδάκης. Αδυναμία. Φαντάζομαι εξ όσων είπατε. Ναι, αδυναμία λέω εγώ. Δηλαδή, περιορισμένες δυνατότητες για την άσκηση της εξουσίας έτσι όπως θα έπρεπε. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο θέμα εδώ. Όπως είπα πιο πριν, έχουμε να κάνουμε με απλή διαχείριση. Το πρόβλημα της Ελλάδας, είτε στο διεθνές στερέωμα, είτε στο εσωτερικό,
δεν είναι η απλή διαχείριση. Χρειαζόμαστε τομές σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι η δημόσια διοίκηση και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε τομές και όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας. Η οικονομία, την οικονομία, πράγματι υπάρχει ένα οικονομικό επιτελείο το οποίο φαίνεται ότι τα πάει καλά. Ναι. Ωστόσο, χρειάζονται αλλαγές έτσι ώστε να μας βάλουν να μπούμε σε μια διαρκή αναπτυξιακή πορεία, έτσι ώστε η οικονομία, αν θέλετε, να περάσει σε μια νέα φάση, την οποία νέα φάση αυτή θα χαρακτηρίζει η ανάπτυξη και η πρόοδος. Και με αυτόν τον τρόπο, μόνο κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να αναμένουμε αλλαγή της κατάστασης ό,τι αφορά το, αυτό το δυσβάσταχτο 31 τρισεκατομμύρια είναι, όπως θα γνωρίζουμε όλοι, το δημόσιο χρέος. Μια αλλαγή λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που ονομάζεται δημόσιο χρέος, δηλαδή περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό, που δεν πιστεύω ότι μπορεί να προέλθουν πια από τους εργαζόμενους ή από τις επιχειρήσεις, έτσι όπως με τα έσοδα που έχουν και τις δυνατότητες που έχουν σήμερα. Πιστεύω δηλαδή ότι χρειάζεται νέο προϊόν και με το νέο αυτό προϊόν να αποφέρει και νέα έσοδα για το δημόσιο, διότι μόνο έτσι, μόνο μέσα από την ανάπτυξη μπορούμε να ελπίζουμε σοβαρά ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε σε σημείο μείωση αυτού του χρέους και βέβαια εξάλληψής του στα επόμενα 20, 30, 50 χρόνια, δεν ξέρω πότε. Για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος, κύριε Τσίγκα, με μία φράση σας μόνο. Εάν θα, η εκτίμησή σας είναι αν θα καταψήφιζε το κόμμα του ΚΚΕ μια πρόταση, την κυβέρνηση σε μια ενδεχόμενη πρόταση Μομφής. Δεν μπορώ να εκτιμήσω. Mm-hmm. Προσωπική γνώμη θα σας έλεγα. Yeah. Δεν το έχουμε συζητήσει δηλαδή. Mm-hmm. Και τούτο γιατί, ενώ έχουμε καθαρή, σαφέστατη γνώμη, δεν υπάρχει πολιτικό κενό που αποτελεί το έναυσμα της Νέας Δημοκρατίας για την ενδεχόμενη την πρόταση Μομφής, ναι, μπορεί να κάνει. Από την άλλη, βεβαίως και είμαστε από την αρχή και μέχρι τα σήμερα κατηγορηματικά αντίθετοι στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, είτε με τον Ανδρέα Παπανδρέου πριν, είτε τώρα με τον αναπληρωτή του. Με αυτό η πρόταση και Μομφής δεν νομίζω ότι αφορά την πολιτική. Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, όμως συνδέονται. Αυτό θα κρυφθεί μέχρι σε ένα βαθμό. Ξέρετε, γι' αυτό και λέω ότι είμαι δύσκολο στο να πω, μια και δεν το έχουμε συζητήσει κιόλας στο κόμμα μου, είμαι δύσκολο στο να πω μια εκτίμηση. Θα ήθελα όμως να κάνω μια μικρή παρέμβαση στα υπόλοιπα. Να την κάνουμε αμέσως μετά τη συνέχεια. Όχι, έχει σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλιδάκης. Ας απομυθοποιήσουμε λιγάκι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να απομυθοποιήσουμε. Αν δείτε όλες τις μέχρι τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο. Μια στιγμούλα. Βεβαίως και παίζουν σημαντικό ρόλο τα πρόσωπα. Όχι τόσο όμως για τη σύνοδο κορυφής. Την όποια σύνοδο κορυφής όπου αποφασίζονται κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Και αν δούμε όλες τις μέχρι τώρα συνόδους κορυφής τα τελευταία 5, 6, 8 χρόνια, για παράδειγμα, θα δούμε ότι ήταν πρωθυπουργός ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν πρωθυπουργός ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Δεν έπαιζε και τόσο σημαντικό, καθόλου σημαντικό ρόλο για τις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται σε συνόδους κορυφής. Παίζουν σημαντικό ρόλο όμως για ορισμένα άλλα συμφέροντα. Και καταλαβαίνω κι εγώ ότι για το αν θα είναι, όπως γράφουν οι εφημερίδες, ο Αμερικανόφερτος κύριος Αρσένης ή ο Γερμανόφερτος κύριος Σιμίτης ή ο εκπροσωπών τα τάδε συμφέροντα αυτής της μερίδας της ολιγαρχίας ή τα τάδε συμφέροντα της άλλης μερίδας της ολιγαρχίας πρωθυπουργός της χώρας, όχι για τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα κάποια συνόδου κορυφής, αλλά για τα επιμέρους όμως άλλα συμφέροντα των ομάδων της ολιγαρχίας, βεβαίως και παίζει καθοριστικό ρόλο. Είναι η ουσία είναι, θα αλλάξει το 2,5% και 2,5% και θα αλλάξει ουσιαστικά. Γιατί τα περιθώρια της οικονομίας και της χώρας δεν είναι αυτά που ορίζει το Μάστριχ. Το Μάστριχ ορίζει τα περιθώρια της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Τα περιθώρια της οικονομίας και της χώρας είναι, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό, ακόμα και αν δεν είναι το Μάστριχ. Τα περιθώρια της οικονομίας και της χώρας είναι πολύ διαφορετικά, αλλά τότε πρέπει να αλλάξουμε και τα περιθώρια της πολιτικής. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τσίγκα, να βάλουμε μια άνω τελεία. Δεν θέλω να τα αλλάξω. Για τις ανάγκες του προγράμματος, μια άνω τελεία. Θα επανέλθουμε και με αυτό το θέμα που συζητούμε τώρα, αφού δούμε, κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις.